93 είναι από το βιβλίο Δανιήλ, κεφάλαιο σίγμα ταφ 6 και 25 δάφιο. Σελίδα 793, σίγμα ταφ κεφάλαιο και 25 εδάφιο. Τότε έγραψε Δαρίος, ο βασιλεύς προς πάντας τους λαούς, έθνη και γλώσσας, τους κατοικούντας επί πάσης της γης. Ειρήνη ας πληνθηθεί εις εσάς. Διαταγή εξεδόθη παρεμού εν όλο το κράτη της βασιλείας μου, να τρέμωσιν οι άνθρωποι και να φοβόνται ενώπιον του Θεού του Δανιήλ. Διότι αυτός είναι Θεός ζών και διαμένων στον αιώνα. Και η βασιλεία αυτού δεν θέλει φθαρή, και η εξουσία αυτού θέλει είστε μέχρι τέλους. Αυτός ο ελευθερωτής και σωτήρ και ποιόν σημεία και τεράστια εν το ουρανό και επί της γης, ως της ελευθέρωσε τον Δανιήλ εκ της δυνάμεως των λεόντων. Και ευημέρισεν αυτός ο Δανιήλ εν τη βασιλεία του Δαρίου και εν τη βασιλεία Κύρου του Πέρσου. Αμήν. Ο πλανητάρχης εποχής, ο Δαρίας ο Μίδος, ο οποίος συνέτριψε την αυτοκρατορία των Χαλδαίων και την βασιλεία του Ναβουχοδονόσορα. Ένας άνθρωπος τον οποίον ο Θεός, σύμφωνα με το προφητικό του λόγο, εξήγηρε και του έδωσε απεριόριστες δυνάμεις, γιατί κανένας δεν έχει τίποτα επί της γης αν αυτό δεν είναι δεδομένον άνωθεν, λέει ο Λόγος του Θεού. Μόνο αν είναι δεδομένον άνωθεν, κάποιος έχει κάτι. Αυτός λοιπόν ήταν ένας πραγματικός της εποχής εκείνης, κυρίαρχος της οικουμένης όλης. Ιδωλολάτρης, 62 ετών ηλικίας, και ο οποίος ξαφνικά έβγαλε ένα διάταγμα μοναδικό. Ένα διάταγμα στο οποίο περιγράφει ούτε λίγο ούτε πολύ μία απεριόριστη δοξολογία δική του ενώπιον όλων των ανθρώπων προς τον παντοδύναμο Θεό, λέγοντας «Διαταγή εξεδόθη παρεμού όλοι οι κατοικούντες στο βασίλειό μου να τρέμουνε και να φοβόνται ενώπιον του Θεού του Δανιήλ». Και δεν έφτανε μόνο η διαταγή την οποία εξέδωσε να λατρεύουν, να φοβόνται, να τρέμουν οι άνθρωποι μπροστά στον αληθινό παντοδύναμο Θεό του Δανιήλ, δεν έφτανε μόνο αυτό, αλλά συνεχίζει λέγοντας γιατί εξεδόθη αυτή η διαταγή. Γιατί αυτός είναι ο μόνος ζωντανός και αληθινός Θεός, ο οποίος διαμένει στην αιωνιότητα, η βασιλεία αυτού, η παντοδυναμία αυτού δεν φθείρεται και η εξουσία αυτού θα υφίσταται πάντοτε. Συνεχίζει, αυτός είναι ο μόνος ελευθερωτής και σωτήρας και ο μόνος ζωντανός και αληθινός Θεός που ποιεί, που πράττει σημεία και τεράστια στον ουρανό αλλά και στη γη. Γιατί αυτός είναι που ελευθέρωσε τον Δανιήλ εκ στόματος λεόντων. Τι συνέβη σε αυτόν τον άνθρωπο, τον ειδωλολάτρη, που έχει απόλυτη άγνοια του ζώντος και αληθινού Θεού του Ισραήλ? Τι συνέβη μέσα του? Κάτι, πρέπει να συνέβη κάτι πολύ σημαντικό. Κάτι θα έλεγα απρόβλεπτο και τελείως πέραν από κάθε ανθρώπινη λογική. Και πράγματι συνέβη, αλλά εκείνο που έχει σημασία δεν είναι τι έκανε, τι έγινε, τι συνέβη,
αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι γιατί και χάριν ποιου. Γιατί ο Θεός ενήργησε τόσο απόλυτα στην καρδιά του Δαρίου με τεράστια δυνατότητα και δύναμη στην ανθρωπότητα, και ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος έφερε σε αυτή την κατάσταση τον Δαρίο το Μίδο. Δεν είναι απλό πράγμα. Δεν είναι απλό πράγμα ένας πανίσχυρος βασιλιάς να πιστέψει μέσα σε μια μέρα, θα έλεγα, στον αληθινό Θεό, να δοξάσει με όλη του την καρδιά και να διατάξει και όλους τους υπηκόους του να δοξάζουν και να λατρεύουν Αυτόν. Κάτι πολύ σημαντικό συνέβη από κάποιο πολύ σημαντικό πρόσωπο. Αλλά να προχωρήσω λίγο περισσότερο. Είναι δυνατόν κάποιος άνθρωπος με τη ζωή του, με το έργο του, να πραγματοποιήσει τέτοιες τρομακτικές αλλαγές στη ζωή ενός ανθρώπου και στη ζωή πλήθος ανθρώπων ενός βασιλείου? Είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να έχει τέτοια απίστευτα αποτελέσματα μέσα σε μια στιγμή? Και ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος και τι ήταν αυτό που έκανε που οδήγησε το Θεό να ενεργήσει ένα τόσο μεγάλο θαύμα? Πολλά θαύματα κάνει ο Θεός, αλλά αυτό είναι κάτι το φοβερό. Να αλλάξει την καρδιά ενός πανίσχυρου πάμπλητου και σε απόλυτη εξουσία ανθρώπου, αλλά και την καρδιά ενός ολόκληρου βασιλείου και μάλιστα αυτοκρατορίας. Είναι δυνατόν ένας άνθρωπος? Είναι δυνατόν, θα τολμούσα να προχωρήσω λίγο περισσότερο, μια οικογένεια? Είναι δυνατόν μια μικρή εκκλησία? Είναι δυνατόν? Για το Θεό δεν έχω καμία αμφιβολία. Είναι παντοδύναμος, δηλαδή τα πάντα δύναται να κάνει. Αλλά ο Θεός δοξάζεται μέσα από κατάλληλα σκεύη τιμίας χρήσεως ανθρώπων που έχουν χαρακτηριστικά με τα οποία όχι μόνο ευαρεστείται ο Θεός, όχι μόνο δοξάζεται ο Θεός, αλλά και προκαλείται ο Θεός. Ένας άνθρωπος μπορεί να προκαλέσει το Θεό να κάνει μέγιστα για τη σωτηρία των ανθρώπων. Ας δούμε λοιπόν αυτό τον άνθρωπο, ο οποίος είναι ηλικίας περίπου 75 ετών. Τώρα που συμβαίνει αυτό που διαβάζουμε. Από μικρό παιδί είναι στη Βαβυλώνα και το πρώτο χαρακτηριστικό του ήταν ότι δεν ήθελε να μιανθεί από τα εδέσματα των βασιλέων και προτίμησε τα όσπρια, αλλά που ήταν καθαρά από τα πλούσια εδέσματα της Βαβυλώνος, που ήταν όμως βδελικτά εις τον Θεόν σαν ειδωλόθητα. Και ο Θεός τον χρησιμοποίησε σε όλη του τη ζωή, γιατί ευθύς εξ αρχής του δώσε ωραία χαρίσματα, πολύ ωραία χαρίσματα. Τον έκανε, όπως λέει η Γραφή, τον κατέστησε τον Δανιήλ ο Θεός νοήμωνα εις πάσαν όρασιν και ενύπνιον, και έδωσεν σε αυτόν πνεύμα έξοχον, πνεύμα θείον, ώστε
να έβρισκε πάντοτε χάρη ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Ένας άνθρωπος χαρισματικός, όχι αναξίως, κατά χάριν βεβαίως γιατί είναι άνθρωπος, αλλά γιατί ο Θεός έβλεπε σε αυτόν, έβρισκε σε αυτόν πρόθεση αγαθή να παραμείνει, να διατηρήσει τον αγιασμό του, την καθαρότητά του, ακολουθώντας κατά πάντα το Λόγο του Θεού, για τον οποίο πίστευε ότι είναι η απόλυτη αλήθεια, και περπατώντας κατά πάντα στην αλήθεια που είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Στα 75 του χρόνια βασιλιάς έγινε ο Δαρίος, γνώρισε τον χαρισματικό αυτόν άντρα που είχε πνεύμα έξοχων, θείων, εκτίμησε τις ικανότητές του και καθώς εφάνη αρεστώνης αυτόν για να κυβερνήσει ολόκληρη αυτή την πολύ μεγάλη αυτοκρατορία, έθεσε 120 κυβερνήτες, σατράπες και 3 προέδρους, ένας εκ των οποίων ήταν ο Δανιήλ, και ακόμη ο ίδιος καθόρισε, ο Δαρίος, τον Δανιήλ να είναι πάνω και από τους προέδρους. Και έτσι αυτός ο χαρισματικός άντρας των 75 περίπου ετών βρήκε και πάλι χάρη ενώπιον Θεού και ενώπιον ανθρώπων και ευημερούσε. Όμως όταν ο Θεός είναι μαζί σου, οι άνθρωποι είναι εναντίον σου. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό στοιχείο περιγεγραμμένο πολλές φορές μέσα στο Λόγο του Θεού. Όταν ο Θεός είναι μαζί σου, και ο Θεός είναι μαζί σου γιατί εσύ είσαι μαζί με το Θεό, οι άνθρωποι είναι εναντίον σου. Γι' αυτό και ο Δανιήλ δεν στενοχωριόταν, είχε μάθει μέχρι τα 75 του χρόνια τις αλήθειες του Λόγου του Θεού, αλλά και τις συνέπειες της εύνοιας του Θεού. Και ξαφνικά ήρθε το κακό, θα λέγαμε, καθώς από ζήλια, και είναι φοβερό πράγμα να ζηλεύεις αυτόν τον οποίον ευλογεί ο Θεός, γιατί ο Θεός θέλει αυτόν τον οποίον ευλογεί ο Θεός να τον ευλογείς και εσύ να χαίρεσαι και να προσεύχεις ακόμη πιο πολύ. Είναι φοβερό να ζηλεύεις αυτόν που βρίσκει εύνοια και χάρη από το Θεό. Αλλά είναι ανθρωπίνως φυσιολογικό. Γι' αυτό ξεσηκώθηκαν οι άλλοι δύο, αλλά όχι μόνο αυτοί, οι άλλοι δύο πρόεδροι, όχι μόνο αυτοί, προσπάθησαν να τον παγιδεύσουν, δεν μπορούσαν, γιατί περπατούσε στην αλήθεια και στη δικαιοσύνη του Θεού, με αποτέλεσμα να σκεφτούν ότι ο μόνος τρόπος για να τον παγιδεύσουν είναι η πίστη του. Παρατήρησαν, παρακολούθησαν και είδαν ότι προσευχότανε κάθε μέρα 3 φορές με ανοιχτά τα παράθυρα προς τον Θεό, κοιτώντας προς την Ιερουσαλήμ, και βρήκαν τη λύση. Θα πείσουμε τον βασιλιά Δαρίο, ο οποίος είναι ειδωλολάτρης και ματαιόδοξος προφανέστατα, να βγάλει ένα διάταγμα τέτοιο που δεν αλλάζει εφόσον σφραγιστεί και υπογραφεί από τον αυτοκράτορα. Πράγματι έπεισαν τον Δαρίο και έβγαλε ένα διάταγμα που έλεγε ότι για ένα μήνα όλοι θα δοξάζουν μόνο το Δαρίο και κανένας δεν θα δοξάζει το Θεό του. Τώρα βρέθηκε σε αυτή τη δοκιμασία τη μεγάλη ο Δανιήλ. Τώρα του δίδεται η ευκαιρία από το Θεό, γιατί ο Θεός θα μπορούσε να διασκεδάσει τις βουλές των τριών αυτών ανδρών. Του δίδεται η ευκαιρία από το Θεό να κάνει κάτι τελείως διαφορετικό από την χαρισματική ζωή την οποία είχε παρακυρίου μέχρι τότε και εξαιτίας της οποίας έβρισκε πάντοτε χάρη από το Θεό και από τους ανθρώπους. Τώρα πρέπει
να φανερωθεί η πίστη του. Πρέπει με κάθε τρόπο να φανερωθεί η συνέπεια, να ζήσει με συνέπεια εκείνα τα οποία πιστεύει. Είναι μεγάλη δοκιμασία. Αυτά που πιστεύεις, αυτά που διδάσκεις Δανιήλ, πρέπει τώρα να τα ζήσεις επί ποινή θανάτου. Με συνέπεια προς το Θεό επί ποινή θανάτου. Και ο Δανιήλ, τώρα πια όχι σαν χαρισματικός άνθρωπος, αλλά σαν πιστός άνθρωπος, πρέπει να διατηρήσει την αθωότητά του ενώπιον του Θεού και τη δικαιοσύνη του ενώπιον των ανθρώπων, για να μπορέσει να βιώσει, να ζήσει με συνέπεια εκείνα τα οποία πιστεύει. Επαναλαμβάνω, πρέπει ενώπιον του Θεού να βρεθεί αθώος. Ξέρετε ότι ο Θεός μίλησε για τον Δανιήλ λέγοντας ότι τρεις θα είναι αυτοί οι οποίοι εκ των δικών του έργων, πράξεων και της δικής του ζωής θα δικαιωθούν ενώπιον του Θεού. Ένας από αυτούς είναι ο Δανιήλ, μαζί με τον Νόε και τον Ιώβ. Τώρα όμως βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο και επαναλαμβάνω, γιατί αυτά τα επιτρέπει ο Θεός. Πρέπει με συνέπεια να ζήσει αυτά που πιστεύει, όντας αθώος, αγαθός ενώπιον του Θεού και δίκαιος ενώπιον των ανθρώπων, ενώπιον του Δαρίου, με τη δικαιοσύνη του Θεού ενώπιον των ανθρώπων και με την αγαθοσύνη και την αθωότητα του Θεού ενώπιον του Θεού. Με ποινή τραγικού θανάτου. Δεν το επέτρεψε σε πολλούς ο Θεός αυτό, στο Δανιήλ το επέστρεψε, γιατί τον εμπιστεύεται. Και όταν ο Δαρίος καταλαβαίνει την παγίδα, λυπάται, γιατί τον αγαπάει τον Δανιήλ σαν χαρισματικό άντρα, σαν σοφό άνθρωπο, αλλά δεν μπορεί να αποφύγει, γιατί έχει υπογράψει ο ίδιος, με αποτέλεσμα ο ίδιος τον ρίχνει στο λάκκο των αιώντων. Και τώρα θα γίνει αυτό που μόνο ο Θεός μπορεί να κάνει. Είναι τόσο εύκολο για το Θεό, τόσο δύσκολο για το Δαρίο και τόσο όμορφο για το Δανιήλ. Απαραίτητο και όμορφο. Όλη τη νύχτα δεν κοιμήθηκε από τη στενοχώρια του ο Δαρίος. Το πρωί πηγαίνει και με κλαθμηρά φωνή, αφού προηγούμενα τον ενθάρρυνε λέγοντάς του «Ο Θεός τον οποίον λατρεύεις ακαταπαύστος θα σε βοηθήσει, Δανιήλ». Την άλλη μέρα το πρωί πηγαίνει και του κάνει τώρα αυτή την ερώτηση. «Ο Θεός που λατρεύεις ακαταπαύστος σε ελευθέρωσε, Δανιήλ?» Και ακούει τη φωνή του Δανιήλ. «Ας ζήσεις, βασιλιά, ο Θεός τον οποίον λατρεύω με ελευθέρωσε, γιατί έστειλε τόσο εύκολα τον άγγελό του και έφραξε τα στόματα των λεόντων». Αλληλούια. Τόσο εύκολο έργο είναι στο Θεό. Τόσο δύσκολο όμως το Θεό είναι να βρει αυτόν τον άνθρωπο. Τόσο ωραίο ήταν για τον Δανιήλ που εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία. Και τόσο ωραίο είναι για μας να μιμηθούμε αυτούς τους ευλογημένους ανθρώπους του Θεού, που με παρησία
ομολογούνε ότι ο Θεός απέστειλε τον άγγελόν του και έφραξε τα στόματα των λεόντων και δεν με έβλαψαν. Γιατί? Διότι αθωότης ευρέθη σε μένα ενώπιον του. Αγαθοσύνη, αθωότης. Αλλά ταυτόχρονα και πτέσμα δεν έπραξα ενώπιον σου και δικαιοσύνη ενώπιον των ανθρώπων. Να ο άνθρωπος, αδερφοί, αγαπητοί, τον οποίον ψάχνει να βρει ο Θεός. Ο άνθρωπος, ο αθώος και ο αγαθός ενώπιον του Θεού, δίκαιος πάντοτε ενώπιον των ανθρώπων και πιστός στη σχέση του με το Θεό. Ένας τέτοιος άνθρωπος μπορεί να αλλάξει τη ροή της ιστορίας. Ένας τέτοιος άνθρωπος μπορεί να προκαλέσει το Θεό, να φέρει καταστάσεις δύσκολες προκειμένου να δοξαστεί το όνομά του, έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη σε αυτόν τον άνθρωπο τον οποίον έψαξε, βρήκε και διάλεξε. Να λοιπόν, που δεν είναι τα χαρίσματα που δημιούργησαν αυτό το τρομακτικό έργο, δεν είναι η σοφία και σύνεση, δεν είναι το κήρυγμα, δεν είναι η προφητεία, δεν είναι κανένα χάρισμα η διακονία αυτή που χρησιμοποιεί ο Θεός για την τόση μεγάλη δόξα του, αλλά αντιθέτως είναι ο χαρακτήρας του ανθρώπου. Αυτός καθεαυτός ο άνθρωπος να διατηρήσει την πίστη του πρώτον κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες, να διατηρήσει την αγαθοσύνη του και την αθεότητά του ενώπιον του Θεού κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες, και να διατηρήσει τη δικαιοσύνη του ενώπιον όλων των ανθρώπων κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Ένας άνθρωπος σπάνιος, τον οποίο χρησιμοποιεί ο Θεός όχι χάρη των χαρισμάτων, ενεργειών και διακονίων που ο ίδιος ο Θεός δίνει εν δικαιοσύνη, κατά χάριν βέβαια, αλλά χωρίς προσωποληψία στους ανθρώπους, αλλά να ο άνθρωπος τον οποίον ο Θεός διαλέγει για να τον χρησιμοποιήσει για την καθυπερβολήν δόξα του, του Θεού, σαν προσωπικότητα και σαν χαρακτήρα, σαν άνθρωπο. Όχι με ιδιαίτερες ικανότητες, αλλά με ιδιαίτερες αποφάσεις. Θέλω, Θεέ μου, πάντοτε να είμαι αθώος στα μάτια σου, αγαθός στα μάτια σου, με ειλικρινή καρδιά, με καρδιά που να σπαρταράει μπροστά σου. Θέλω, Θεέ μου, να είμαι δίκαιος πάντοτε ενώπιον όλων των ανθρώπων με τη δικαιοσύνη τη δική σου, και θέλω να βιώνω με συνέπεια εκείνα τα οποία πιστεύω και κηρύττω. Βοήθησέ μας, Κύριε. Αμήν.